τις νοσηλιακές γης όπως είναι το ΣΥΚΟ, δικαίως έχει ενταχθεί στις υπερτροφές και για τα αθλητικά του στοιχεία, αλλά και γενικότερα για τη γεύση του και για τις δυνατότητες που μπορεί να υπάρξουν στην χρήση του. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πολυλόφων με την ίδια θέρμη έτσι, τις πολύ έξυπνες και όμορφες ενέργειες οι οποίες έχει δρομολογήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θέλοντας να κάνει γνωστό το προϊόν, να το αναδείξει ακόμη περισσότερο. Εμείς από πλευράς περιφερειακής αυτοδιοίκησης έχουμε συμβάλει σε αυτό. Θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίζουμε τα αγροτικά προϊόντα του τόπου μας και πόσο μάλλον όταν είναι τόσο ιδιαίτερα όσο το ΣΥΚΟ. Εκείνο που πρέπει ίσως να προσευχθεί είναι από την πολιτεία, η οποία πρέπει να δώσει επιπλέον κίνητρα στη ΣΥΚΟ-παραγωγή, να δούμε να γίνει μια αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και να πραγματικά να στηρίξει με τον καλύτερο τρόπο το αγροτικό εισόδημα. Εγώ θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πολύ όμορφη εκδήλωση την οποία κάνετε και να συγχαρώ που βρίσκετε την πρωτοβουλία σας να έρθει να βρίσκεται κοντά μας και ο κύριος Μαμαλάκης, ο σπουδαίος σεφ, ο οποίος πιστεύω ότι θα μας μεταφέρει σε πολύ ωραίες στιγμές γεύσης, γευσιγνωσίας και θα μας ενημερώσει για πάρα πολλά πράγματα τα οποία ίσως εμείς αγνοούμε. Συγχαρητήρια και πάλι και ως ήθιστε η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα στηρίξει ενεργά και στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες τις οποίες κάνετε και τη μεγάλη γιορτή του ΣΥΚΟ τον Αύγουστο στον Πολύλοφο. Και πάλι συγχαρητήρια.